Και έχουμε συνδεθεί, κυρίες και κύριοι, με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Γιατί, Στέλλα, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στο Μαρούσι, όπου πραγματοποίησε με αυτόν τον τρόπο την πρώτη του εξόρμηση μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη και είπε αρκετά πράγματα. Είναι η πρώτη περιοδία, Παύλα, εξόρμηση, όπως την είπες και εσύ, μετά την τραγωδία στα Τέμπη, από τον Πρωθυπουργό. Πήγε και επισκέφθηκε το Μαρούσι, έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Βόρειας Αττικής, όπου εκεί και η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρές δυνάμεις, παραδοσιακά. Μίλησε με κατοίκους, Ευλαμπία, ο Πρωθυπουργός, και μάλιστα με αφορμή την έρευνα που γίνεται για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αποδοθούν οι ευθύνες και να βρεθεί τελικά τι έφταιξε και είχαμε αυτή την τραγωδία με το θάνατο 57 ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα σου έλεγα ότι έθεσε και τα διλήμματα της κάλπης, διότι σιγά σιγά φαίνεται ότι ανοίγει αυτή η προεκλογική περίοδος που είχε παγώσει, η άτυπη προεκλογική περίοδος που είχε παγώσει λόγω του τραγικού δυστυχήματος. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να αναρωτηθούν τι άφησε πίσω της η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και τι αφήνει αυτή η κυβέρνηση πίσω της μετά από 4 χρόνια, μιλώντας ιδιαίτερα για τα επιτεύγματα, τα οικονομικά επιτεύγματα, θα σου έλεγα, αυτής της κυβέρνησης. Τώρα, αναφορικά με την τραγωδία στα Τέμπη, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα προσέλθει αυτή η κυβέρνηση σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση με σεμνότητα και αυτοπεποίθηση. Θα αναγνωρίσουμε με γενναιότητα τα λάθη μας, είπε ο Πρωθυπουργός, και για την τραγωδία στα Τέμπη. Ενώ να σου πω ότι και στην ατζέντα υπάρχουν και άλλες περιοδίες από εβδομάδα του Πρωθυπουργού και εκτός Αθηνών. Στέλλα, πάμε να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ξέρω πολύ καλά, φίλες και φίλοι, ότι η καλύτερη δικαίωση για τη θυσία αυτών των παιδιών είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο έγινε στα Τέμπη δεν θα ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας. Είναι μια αποστολή την οποία πρέπει να αναλάβουμε. Μαχόμαστε συνέχεια με παθογένειες οι οποίες έρχονται από το χθες, τις οποίες πρέπει να πολεμήσουμε για να οδηγήσουμε τη χώρα πραγματικά στο δρόμο του προοδευτικού εξυγχρονισμού και του γνήσιου πατριωτισμού. Και ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι όλα όσα έχουμε πετύχει, και πιστεύω ότι είναι σημαντικά, μπορούν πολύ εύκολα να ακυρωθούν αν στις επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός πάρει αποφάσεις οι οποίες δεν οδηγήσουν σε μια σταθερή κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών.